καλοκαίρι που μας πέρασε. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία στο ημερώμα της Τρίγκλας. Προσπάθησα να την εξημερώσω. Νομίζω ότι έκανα αρκετά καλή δουλειά και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε και τη συνεργασία μας και το χειμώνα με ένα αριστούργημα πραγματικά του Παγκοσμίου Θεατρικού Ρεπερτορίου, το Λεωφορείο Νοπόθος, όπου η Κατερίνα έχει απομυστεί ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο, αυτόν της Blanche DuBois. Και πραγματικά, σύμφωνα με τους παλμούς οι οποίοι έρχονται κάτω από την πλατεία, τα καταφέρνουν περίφημα. Αυτό που ζητάς και αποζητάς είναι ο επαγγελματισμός. Mm-hmm. Η Κατερίνα διακρίνεται για αυτό το πράγμα. Πέρα από το ταλέντο της, πέρα από την ομορφιά της, είναι μια άψογη επαγγελματίας. Μια επαγγελματίας η οποία δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Και αυτό εμένα μου λύνει τα χέρια. Mm-hmm. Γιατί έτσι μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να οργανώνω τα πράγματα και λίγο καλύτερα όσον αφορά την κοινή μας διαδρομή. Στον κόσμο που την βλέπει και εμείς που είμαστε απ' έξω, η Κατερίνα βγάζει έτσι μια πραότητα, μια ηρεμία. Πώς είναι λοιπόν σαν άνθρωπος? Όχι, πραότητα και ηρεμία δεν είναι δύο από τα χαρακτηριστικά της. Δεν είναι ούτε ένας πράος άνθρωπος, ούτε ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος. Είναι ένα ανήσυχο πνεύμα. Είναι μια γυναίκα πολύ δυναμική, εξαιρετικά δυναμική. Μια γυναίκα η οποία απαιτεί και πατάει τόσο γερά στα πόδια της που η απαίτησή της πρέπει να γίνει αποδεκτή. Αλλά δεν είναι παράλογη. Δεν μπορεί σε κάποια σημεία, ας πούμε, να φαίνεται ότι υπερβάλλει ή ότι έτσι ξεπερνάει τα σκαμμένα, ας το πούμε έτσι. Αλλά πάντα όταν λέει κάτι έχει τη δικαιολογία της, έχει πολύ σαφή πρόθεση για αυτό που έχει να πει. Και στο τέλος αποδεικνύεται ότι έχει δίκιο. Κατερινάκη μου, σε αγαπάω πάρα πολύ, το ξέρεις. Καλό υπόλοιπο χειμώνα.